Χαιρετίζω όλους τους καλούς φίλους και φίλες. Σε αυτό το σεμινάριο θέλω να εστιάσουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θες να πετύχεις οποιοδήποτε τομέα, θα πρέπει να αναλάβεις το 100% της ευθύνης για τη ζωή σου. Το παιδί στον καθρέφτη σου, αν μιλούσε, θα ήταν ο πιο αυστηρός κριτής σου. Το παιδί που ήσουν εσύ όταν κάποτε αναζητούσες τα όνειρά σου. Γι' αυτό και η θεραπεία ξεκινάει από την παραδοχή. Και η παραδοχή ξεκινάει με αυτό που ονομάζει ο Αριστοτέλης προαίρεση, δηλαδή απόφαση. Η απόφαση να αλλάξεις θα σε αναγκάσει να δεις το πρόβλημα κατάματα. Θα σε αναγκάσει να είσαι ειλικρινής. Γιατί αν δεν ζεις μια ζωή γεμάτη, μια ζωή με αληθινή χαρά και ευεξία, είναι ώρα για αλλαγή. Απόφαση, η προαίρεση η οποία θα αλλάξει τη ζωή σου. Η κυριότερη απόφαση που θα πάρεις είναι να δεις την αλήθεια κατάματα. Να καταλάβεις πως δεν υπάρχει κανένα φάρμακο που απλά θα πάρεις και θα γίνεις καλά ως διαμαγείας. A pill for every ill, όπως λένε στην Αμερική. Το πολύ θα έλεγα ότι το μόνο happy το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα είναι το happy end. Άρα στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέει και ο μεγάλος Καζαντζάκης, από τις δύο στράτες διαλέγω τον ανήφορο. Πάντα η εξέλιξή μας είναι μια κλίμακα, είναι μια σκάλα προς τον ουρανό. Άρα πρέπει και εμείς να καταβάλουμε μια προσπάθεια. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Η θεραπεία λοιπόν είναι πιο σύνθετη και αυτό γιατί η έννοια του φαρμάκου είναι δυτή. Δηλαδή, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Ας επισκεφτούμε λιγάκι τη λέξη φάρμακο. Φάρμακο από το ρήμα φαρμακάω, σημαίνει ότι έχω ανάγκη γιατρικών για να θεραπευτώ. Αλλά σημαίνει και κάτι ακόμα. Έχω το πνεύμα διαταραγμένο. Σας θυμίζει κάτι? Θα έλεγα το 95% των Ελλήνων. Και το πνεύμα δεν μπορεί να το φτιάξει κανένα φάρμακο παρά μόνο ένα. Η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία θα φέρει έναν λαμπερό ήλιο στην ψυχή σου, διώχνοντας για πάντα το σκοτάδι. Γιατί το σκοτάδι δεν υπάρχει ή είναι απλά η απουσία φωτός. Αναγνωρίζοντας λοιπόν τα λάθη, αναγνωρίζεις τα ελαττώματά σου. Αλλά τι είναι τα ελαττώματα? Είναι αποκρισταλωμένες πεπιθήσεις και αντιλήψεις που στερεοποιήθηκαν μέσα σου από τότε που ήσουν μικρός. Είναι η πηξίδα που θα σε οδηγήσει αλάθητα στο φως. Γιατί το λάθος είναι η δοκιμή, είναι ο αγών να φτάσεις στο ιδανικό. Άρα θα κάνεις πολλά λάθη. Αυτό είναι δεδομένο. Το πρόβλημα είναι όταν δεν μαθαίνεις από αυτά. Γιατί τότε τα ίδια λάθη θα επαναλαμβάνονται, ώσπου να μάθεις για να πας στο επόμενο πεδίο γνώσης. Θυμηθείτε αυτό που είχε πει ο μεγάλος Αϊνστάιν. Η έννοια της παράνοιας είναι να συνεχίζω να κάνω τα ίδια λάθη, περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα θα πρέπει να αλλάξω. Τα λάθη λοιπόν δεν έρχονται για να σε τιμωρήσουν, άλλωστε η λέξη τιμωρώ είναι από το τιμή και ώρα, που σημαίνει εκπαιδεύω, δίνω μάθημα. Άρα σου δίνει μάθημα η τιμωρία, δεν έρχεται κάποιος με ένα μαστίγιο, αυτό δεν είναι τιμωρία, έτσι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα, ώσπου να μάθεις και να διδαχθείς. Αλλά για να διδαχθείς χρειάζεται να είσαι ειλικρινής, να παραδεχτείς και κυρίως να πάρεις την απόφαση, την προαίρεση, την απόφαση να αλλάξεις. Γιατί οι δάσκαλοι δεν θα σε αλλάξουν, απλά θα σου δείξουν τον δρόμο. Γι' αυτό και ο δάσκαλος εμφανίζεται ή εξαφανίζεται όταν ο μαθητής είναι έτοιμος ή όταν δεν είναι. Στόχος μας λοιπόν είναι να παίρνουμε μεγάλες αποφάσεις, αποφάσεις για δράση. Σε κάθε πρόβλημα πρέπει να απαντάμε με τεράστια δράση. Ενώ οι περισσότεροι από εμάς τι κάνουμε? Με το που εμφανίζεται ένα πρόβλημα λέμε ας το δοκιμάσω και βλέπουμε. Μα αν το δοκιμάσεις θα βάλεις ένα πολύ μικρό μέρος της πραγματικής σου δυναμικής. Αν βάλεις όμως ένα πολύ μικρό μέρος της δυναμικής σου, τότε θα λάβεις ένα πολύ μικρό αποτέλεσμα. Και αν λάβεις ένα πολύ μικρό αποτέλεσμα, τι θα πεις? Α, είδες, δεν δουλεύει, και το παρατήσεις. Δεν δουλεύει έτσι. Πρέπει να βάλεις το μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Να δούμε λίγο τα ελάττωματα. Μεγάλη μου αδυναμία. Το ελάττωμα της αυτοθυματοποίησης. Είμαι θύμα. Τι θέλει να μας διδάξει? Την αδυναμία μας να έχουμε υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ότι είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας και για την τωρινή μας κατάσταση.
πώς λύνεται το πρόβλημα της αυτοδιδακτικής. Γιατί, OK, καλό να το λέμε, αλλά θα πρέπει να περάσουμε σε ένα επίπεδο παραπάνω. Πώς λύνουμε αυτό το πρόβλημα, λαμβάνοντας το 100% της ευθύνης για τη ζωή σου και τη κατάσταση που βρίσκεσαι τώρα. Μόνο αν καταλάβεις πως για την κατάστασή σου δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι γονείς σου, ούτε η κακή σου τύχη, τότε μόνο και μόνο τότε θα γίνεις κύριος του εαυτού σου. Και αν γίνεις κύριος του εαυτού σου, αυτό σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να εξελιχθείς. Γιατί η επιτυχία και η εξέλιξή σου βασίζεται απόλυτα σε σένα και μόνο σε σένα. Οι μελέτες που γυμνάζουν απλά την εξυπνάδα του ανθρώπου όταν δεν συνοδεύονται από φιλοσοφία, δημιουργούν πανουργία. Πλούταρχος. Καλή συνέχεια σε όλους.